βρίσκεται στη λίμνη Τριχονίδα, τη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, αν εξαιρέσουμε τη Μεγάλη Πρέσπα που δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στη χώρα μας. Βρίσκεται στο νομό Αιτωλό Ακαρνανίας. Οριοθετείται στα βόρεια από το όρος Πανετολικό και στα νότια από το όρος Αράκυνθο. Το μέγιστο βάθος της είναι 58 μέτρα και το νερό της είναι αρκετά καθαρό ώστε να υδρεύει τα παραλίμνια χωριά. Παιδινά τμήματα στη λίμνη υπάρχουν κυρίως στη νότια πλευρά και λιγότερο στη βόρεια. Η λίμνη Τριχονίδα αποτελούσε κάποτε μαζί με τη Λυσιμαχία, τον Οζερό και την Αμβρακία ένα ενιαίο σύστημα λιμνών. Με το πέρασμα των γεωλογικών ετών, οι λίμνες διαμορφώθηκαν έτσι όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. Πριν από 50-60 χρόνια, τότε που γίνονταν τα μεγάλα εγκυοβελτιωτικά έργα στη χώρα, οι δύο λίμνες, η Λυσιμαχία και η Τριχονίδα, το χειμώνα ενώνονταν με μία σειρά από βάλτους, δέντρα, άγρια βλάστηση και ανάμεσά τους περνούσαν τα γεφύρια του Αλάμπεϊ. Η λίμνη έχει συμπεριληφθεί στο δίκτυο Natura 2000 λόγω της εξαιρετικής περιβαλλοντικής της αξίας. Σημαντικοί υγρότοποι είναι οι ασβεστούχοι βάλτοι που αποτελούν στόχο του προγράμματος Life Fishing. Οι ασβεστούχοι βάλτοι είναι υγροτοπικές περιοχές με σημαντική περιβαλλοντική αξία. Χαρακτηρίζονται από υγρά, δύσκολα αποστραγγιζόμενα εδάφη και αποτελούν οικότοπους προτεραιότητας για προστασία. Επηρεάζονται από τα υπόγεια νερά, τη βροχόπτωση και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αναπτύσσονται σε ασβεστούχες περιοχές, όπου η προσφορά φυτικού υλικού σε ημιαποσύνθεση, δηλαδή τύρφης, ήταν και εξακολουθεί να είναι άφθονη. Η ύπαρξη τύρφης στα εδάφη των ασβεστούχων βάλτων εμποδίζει τη γρήγορη κίνηση του νερού και παγιδεύει εκεί ένα σημαντικό τμήμα του. Λόγω των ιδιότυπων συνθήκων τους στο έδαφος, στο νερό και στη βλάστηση, οι ασβεστούχοι βάλτοι φιλοξενούν σπάνια χλωρίδα και πανίδα. Οι ασβεστούχοι βάλτοι είναι σημαντικοί διότι ρυθμίζουν το μικροκλίμα της περιοχής, εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, προστατεύουν από τις πλημμύρες και τη διάβρωση των εδαφών, φιλτράρουν το νερό, διατηρούν πλούσια τη βιοποικιλότητα. Είναι φυσικό καταφύγιο πουλιών και ψαριών και δίνουν ευκαιρίες για οικοτουρισμό, έρευνα και αναψυχή. Οι ασβεστούχοι βάλτοι της Τριχονίδας χαρακτηρίζονται φυσιογνωμικά κυρίως από την παρουσία του φυτού κλάδιο, Cladium mariscus. Έχουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας και η ύπαρξή τους στηρίζεται σε λεπτές υδρολογικές και περιβαλλοντικές ισορροπίες. Σήμερα η έκτασή τους έχει περιοριστεί κατά 80% και συναντώνται μόνο μεταξύ του Τριχονίου και του Δαφνιά. Μία από τις κύριες απειλές για την ύπαρξη των ασβεστούχων βάλτων της Τριχονίδας είναι η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού λόγω αστικής και γεωργικής ρύπανσης. Τριχονίδα, σίγμα 3, 10. Θα πάρουμε λοιπόν μετρήσεις φυσικοχημικές από τη λίμνη Τριχονίδα, οι οποίες θα μας δώσουν μια κατάσταση, τη σημερινή κατάσταση της ποιότητας του νερού της Τριχονίδας. Θα μετρήσουμε και στο πεδίο, θα πάρουμε και δείγματα επιφανειακά και σε βάθος, τα οποία θα αναλυθούν αργότερα στο εργαστήριο και θα έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης του τι συμβαίνει σήμερα στη λίμνη. Αυτό είναι νερό που θα στείλουμε για ανάλυση φυτοφαρμάκων. Επιφανειακό δείγμα
Αυτό θα πάει στο εργαστήριο για ανάλυση. Έτσι. Αυτό είναι δειγματοληπτική μπουκάλα. Έτσι, παίρνει νερό, δείγμα νερού από διάφορα βάθη. Τι με τα νερέλια. Να μου σπράβει τα δέκα τους άλλους. Ένα. Εδώ και πηγαίνει κάτω. Γεμίζουμε από το συλλέκτη το μπουκαλάκι με νερό, το οποίο θα το βάλουμε σε ένα ψυγείο με παγωκίστες, προκειμένου να μην αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά του, για να το πάμε στο εργαστήριο να το αναλύσουμε. Αυτό το νερό είναι από βάθος 10 μέτρων. Λέγονται φράξη. Γιατί επιλέξαμε τώρα αυτά τα δύο είδη. Είπαμε να πάρουμε αυτά γιατί ταιριάζουν με το όλο οικοσύστημα της λίμνης. Θα βάλουμε λοιπόν τα δέντρα αυτά της πιές σε αυτό εδώ το χώρο και μετά στον επόμενο χώρο που θα πάμε να σκάψουμε για να βάλουμε τα υπόλοιπα δέντρα θα βάλουμε τους φράξους. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία από τις πινακίδες ενημέρωσης των επισκεπτών, στο Τριχόνιο, ακριβώς μπροστά στην είσοδο του οικοτόπου των ασβεστούχων Βάλτων. Από εδώ μπορεί να ξεκινήσει μία περιήγηση και επίσκεψη της περιοχής και στα δεξιά και στα αριστερά μας. Υπάρχει μία περιοχή μήκους περίπου 8 χιλιόμετρων, η οποία έχει ένα πλάτος από 60 έως 500 μέτρα και όπως μπορείτε να δείτε στην παρόχθια ζώνη της νότιας περιοχής της Τριχονίδας είναι η περιοχή ενδιαφέροντος του προγράμματος LIFE, η περιοχή στην οποία βρίσκονται οι ασβεστούχοι Βάλτοι. Γιατί λοιπόν είναι σημαντική η ασβεστούχοι Βάλτοι? Γιατί καλύπτουν μια πολύ μικρή έκταση στην οποία μπορούμε να συναντήσουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ειδών χλωρίδας και πανίδας και ουσιαστικά μια πάρα πολύ πλούσια βιοποικιλότητα. Για τον λόγο αυτό χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά είδη της περιοχής Τριχονίδας και της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας είναι ενδυμικά στον τόπο και ηθαγενή και δεν τα βρίσκουμε πουθενά αλλού παρά μόνο εδώ. Παραδείγματος χάρη το φυτό κεντάβρια η Αιτωλική ή το ψαράκι ο Νανογοβιός που υπάρχει μόνο στη λίμνη Τριχονίδα. Έχουμε βρει 200 είδη πουλιών στην περιοχή, εκ των οποίων τα 50 είναι προστατευόμενα όπως ο Πορφυροτσικνιάς, όπως ο Κρυπτοτσικνιάς, όπως ο Καλαμόκυρκος, ο Σφικιάρης, τον Ανογλάρωνο και άλλα. Είναι το δεύτερο σημείο που έχουμε εντοπίσει ασβεστούχους Βάλτους και είναι
ακριβώς δίπλα στην όχθη της λίμνης. Για να εντοπιστεί το σημείο, πάλι είχαμε ως δείκτη το φυτό Cladium mariscus. Χαρακτηριστικό του Cladium είναι το δοντωτό του φύλλο. Αν το παρατηρήσουμε, η διαφορά τους από τα καλάμια, θα δούμε ότι είναι το δοντωτό του φύλλο. Από αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε το νέο πληθυσμό που δημιουργήσαμε μετά από την περσινή σπορά. Δεύτερη απειλή για την ύπαρξη των ασβεστούχων βάλτων της Τριχονίδας είναι η διακύμανση της στάθμης του νερού. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή Τριχόνιο, της λίμνης Τριχονίδας, στο νομό του Λακαρνανίας, και βρισκόμαστε για να τοποθετήσουμε κάποια όργανα, επιστημονικά όργανα μέτρησης. Έχουμε ήδη εγκαταστήσει ένα μετεωρολογικό σταθμό, ο οποίος καταγράφει μετεωρολογικά δεδομένα όπως είναι η θερμοκρασία του αέρα, η βαρομετρική πίεση, η ηλιακή ακτινοβολία, η βροχόπτωση και η σχετική υγρασία. Τα δεδομένα αυτά καταγράφονται κατά ανά 10 λεπτά και μεταδίδονται τηλεμετρικά και ύστερα επεξεργάζονται και παράγουν κάποια διαγράμματα τα οποία δημοσιοποιούνται και στο ίντερνετ για κάθε ενδιαφερόμενο και ειδικά για τους φορείς της περιοχής. Ο σκοπός της συλλογής των στοιχείων είναι η εκμετάλλευσή τους για την καλύτερη διαχείριση των νερών της περιοχής. Και σήμερα έχουμε έρθει εδώ για να προσθέσουμε στον υπάρχον εξοπλισμό και ένα σταθμό μέτρησης ποιότητας νερού και θα βυθίσουμε κάποια όργανα που θα μετράνε το pH, την αγωγημότητα, το διαλυμένο οξυγόνο και τη μεταβολή της στάθμης στη γεώτρηση αυτή. Αυτά τα στοιχεία τα ποιοτικά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την προστασία του οικότοπου των ασβεστούχων βάλτων Cladium mariscus και Carex SP, το οποίο είναι και ο στόχος βασικά του προγράμματος αυτού. Το κέντρο περιβάλλοντος της λίμνης Τριχονίδος δημιουργήθηκε εδώ, στο Δήμο Θεστιαίων, στη θέση Αμπάρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Πανετολίου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life Fisi, δράσεις για την προστασία των ασβεστούχων βάλτων της λίμνης Τριχονίδας, με την συνεργασία τριών φορέων. Της Εταιρείας Προστασίας Τριχονίδας, η οποία είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, της Αναπτυξιακής Ετωλοκαρνανίας και του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Βρίσκεται στην πρώτη πρόσβαση την οποία έχει ο επισκέπτης καθώς έρχεται από το μεγάλο αστικό κέντρο του Αγρινίου προς την λίμνη Τριχονίδα και συνεπώς μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ένα κέντρο υποδοχής, όπου θα δίδονται οι πρώτες πληροφορίες στον επισκέπτη, προκειμένου αυτό στη συνέχεια να οδηγηθεί στην ευρύτερη περιοχή για να γνωρίσει τις αξίες της. Οι κύριες δράσεις για την προστασία των ασβεστούχων βάλτων της Τριχονίδας και τη διαχείρισή τους μέσω του προγράμματος Life Fisi περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη σταθεροποίηση της στάθμης του νερού με την πρόταση ενός διαχειριστικού σχεδίου που θα ικανοποιεί και θα εξασφαλίζει τις αρδευτικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής. Τη διασφάλιση και προστασία των ασβεστούχων βάλτων με οριοθέτηση, ενημέρωση, κοινωνική συνένεση και διαχείριση. Και τέλος, με τον έλεγχο της ποιότητας του νερού και επίδειξη πρακτικών για καθαρότερο περιβάλλον. Ο τοπικός πληθυσμός πρέπει να μάθει να προστατεύει την περιβαλλοντική του κληρονομιά, διότι προστατεύοντάς τη, προστατεύει τη λίμνη, που είναι ζωή για την περιοχή.